Κάλεσμα βοήθειας προς την κυβέρνηση έτσι ώστε να μην αφανιστεί ο κλάδος. Κάνουν οι κατατόπους βενζινοπόλες της χώρας από τη στιγμή που οι επαγγελματίες διαθέτουν μέχρι και το 93% του εισοδήματος των πρατηρίων τους για πληρωμή εισφορών, φόρων και τραπεζικών προμηθειών. Είναι ακόμα ένα μέτρο διαμαρτυρίας ως προς τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί και τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται σε όλους τους συναδέλφους πρατηριούχους αλλά νομίζω και σε όλους τους επαγγελματίες. Είμαστε ένα κλάδος ο οποίος πλήττεται πάρα πολύ από την αυξημένη φορολογία τόσο σαν αφορά φορολογία επιχειρήσεων όσο και την μεγάλη αύξηση που έχει επιβληθεί στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης και το μαρασμό πάρα πολλών συναδέρφων. Η επιβολή, η αλλαγή μάλλον του ΕΦΚΑ έφερε πολύ μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τις πληρωμές που έχουμε να κάνουμε προς τα ταμείο και πολλές φορές αυτό το πράγμα δεν είναι και ταποδοτικό. Θέτουμε τα θέματα επιτάπητος και ζητάμε κάποιες απαντήσεις, συνεχίζει σε δηλώσεις του ο κύριος Πούλος. Αυτή ήταν μια επιστολή διαμαρτυρίας που καυτηρίαζε όλα αυτά τα θέματα και άλλα ακόμα περισσότερα προς τον Πρωθυπουργό και ζητάμε... Θέτουμε τα θέματα επιτάπητος και ζητάμε κάποιες απαντήσεις από τον ίδιο ή, πας περιπτώσει, και από τους αρμόδιους υπουργούς. Δυστυχώς το κλίμα δεν είναι καλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν συναντήσεις και επαφές με όλους τους υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς του, ώστε να θίξουμε ακόμα μια φορά και πιστεύω ότι τα γνωρίζουν. Απλώς δεν υπάρχει δυνατότητα, όχι δυνατότητα, δεν σκύβουν σε κανένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, να λυθεί ή να προχωρήσει και θέματα τα οποία δεν είναι μόνο που έχουν να κάνουν με χρήματα, αλλά είναι και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν όσον αφορά η πάταξη του λαθρεμπορίου και πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη διακίνηση των καυσίμων.